Γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε στο καλλινό κανάλι. Τι μου κάνετε, είστε καλά, πώς το περνάτε? Έχω πάρει πηματάκι, το έχω κάνει αυτό από το 19. Μπήκε το 20. Ελπίζω να είναι για όλους έτσι μοναδικό και ξεχωριστό. Εγώ μπήκα στο 20 έτσι άρρωστη πάλι, γιατί δυναμικά, γιατί όχι. Και είπα να έρθω δυναμικά όμως, παρόλα αυτά, παρόλα την αρρώστια μου, και να ξεκινήσω με μια τέλεια παλετάρα που πήρα από το Λονδίνο. Σήμερα θα σας κάνω έτσι ένα eye look με αυτήν εδώ την παλέτα από Morphe. Παιδιά, νομίζω είναι καλύτερη από το James Charles. Δεν μπορώ, δεν είμαι καλά. Δείτε εδώ, δείτε εδώ τα γλυτεράκια, δείτε, δείτε. Κάνουμε έτσι κάτι nude αλλά glam. Έτσι μου ήρθε τώρα. Αυτό θα κάνω. Nude glam. Το θες, το θες. Δεν το θες, το θες. Θα ξεκινήσω με την βάση που έκλεισε το 2019, εννοείται, και είναι η P. Louise Base. Και θα βάλω σε όλο το εύρος του ματιού μου. Και θα συνεχίσω με την παλετάρα εδώ πέρα που βλέπετε. Και θα πάρω αυτήν εδώ την απόχρωση που είναι η My Type. Θα χρησιμοποιήσω από Zoeva το Looks Crazy. Είναι το νούμερο 228. Και θα σχηματίσω εδώ πέρα την κόγκι μου. Με το ίδιο πινέλο θα πάρω ακριβώς την δίπλα απόχρωση, η οποία είναι η Hook Up, αυτή εδώ. Να μου πείτε πώς περάσατε τις διακοπές σας εσείς. Εγώ σας είπα πώς τις πέρασα, σας τις έδειξα κιόλας, ήταν πάρα πολύ ωραία. Ελπίζω και η φετινή χρονιά να είναι γεμάτη ταξίδια. Και ανυπομονώ για το επόμενο, δεν ξέρω ακόμα ποιο θα είναι. Πάλι σχηματίζω την κόγχη μου. Αμέσως μετά θα συνεχίσω με το Tattoo Liner από Maybelline. Είναι το μαύρο χρώμα, το Deep Onyx. Και θα σχηματίσω πολύ κοντά στις βλεφαρίδες μου, πάρα πολύ κοντά στις βλεφαρίδες μου. Μια γραμμή. Έτσι όπως βλέπετε εδώ πέρα. Με το αγαπημένο μου flat πινελάκι εδώ που βλέπετε, θα πάρω και θα το βγάλω έτσι λίγο προς τα έξω. Το κάνω σαν σβησμένο eyeliner στην ουσία. Τέλεια. Τώρα θα πάρουμε ένα πινέλο έτσι γωνιακό σαν αυτό εδώ. Και θα πάρω αυτό εδώ το σκούρο χρώμα και θα κάνω σαν να σβήνω προς τα πάνω το μαύρο μολύβι. Πιστέψτε με, είναι πολύ εύκολο, πάρα πολύ εύκολο. Θα πάρω πάλι το πρώτο beige χρώμα που χρησιμοποίησα, το οποίο είναι αυτό εδώ, η ανοιχτή απόχρωση, και θα το βάλω έτσι ώστε να μπλενταριστούν ακόμη καλύτερα τα χρώματά μου. Λοιπόν, όσον αφορά το ότι πήγα στο Βερολίνο πέρσι και φέτος στο Λονδίνο, θέλω να σας πω πως για μένα πολύ πιο όμορφο ήταν το Λονδίνο και περιποιημένο, αλλά σαν το Βερολίνο την πρωτοχρονιά με τα πυροτεχνήματα, παιδιά, δεν είχε αντικειμενικά, ήτανε wow, ήταν τέλεια. Έτσι κάναμε ένα cut eye, να το πω έτσι λίγο
Σμόκι, λίγο σβησμένο eyeliner, να το πω. Πώς θέλετε να το πω. Και τώρα έρχεται το πιο τέλειο part από όλα. Τώρα θα μπει το glitter. Θα χρησιμοποιήσω από αυτή την παλέτα πάλι. Εννοείται. Μεμβράνη μας πέφτεις. Αυτή είναι εδώ την απόχρωση, παιδιά. Είναι γκλιτεράτη. Είναι τέλεια. Δείτε. Δείτε εδώ. Δεν θα βάλω σε ολόκληρο το μάτι. Θα βάλω έτσι εδώ στην αρχή. Θα πάρουμε το ίδιο μαύρο μολύβι που χρησιμοποίησαμε πριν και θα το βάλουμε στο εσωτερικό του ματιού, στο πάνω βλέφαρο όμως. Δεν το βάζω σε όλο το μάτι, το βάζω μόνο εκεί που έχουμε σβήσει το μαύρο. Το ίδιο θα κάνω και στο κάτω. Με το πινέλο από Sephora, το οποίο είναι το 29, που είναι έτσι σαν μολυβάκι, θα πάρω την απόχρωση, την πιο ανοιχτόχρωμη καφέ που χρησιμοποίησα, αυτή την κεραμίδο καφέ, και θα βάλω ΣΥΡΙΖΑ με τις βλεφαρίδες εδώ κάτω, σαν να έσβησε το μάτι. Αμέσως μετά θα πάρω το πινέλο από Morphe, αυτό εδώ το υπέροχο, και θα βάλω στην εσωτερική γωνία από το γκλιτεράκι που έβαλα πριν. Που είναι αυτό εδώ. Ή να μην βάλω από το γκλιτεράκι που έβαλα πριν και να βάλω αυτό εδώ θα βάλω. Νομίζω θα κάτσει πιο καλά. Πόσο χαρούμενη είμαι που έχουμε φτάσει τους 430 subscribers. Σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Και πραγματικά να ξέρετε ότι μου δίνετε δύναμη για να συνεχίσω, γιατί αυτό που κάνω πραγματικά το κάνω με πάρα πολύ δύναμη, γιατί γυρνάω από τη δουλειά κουρασμένη και όλα αυτά, αλλά έχω πάρα πολύ μεγάλη διάθεση να σας κάνω μακιγιάζ, να σας δείξω τα καινούργια προϊόντα, να σας δείξω πώς θα έκανα εγώ κάτι που μου έχετε ζητήσει. Και με γεμίζει αυτό πάρα πολύ και σας ευχαριστώ γι' αυτό, γιατί εσείς το καταφέρατε. Θα κάνω off camera όλο το πρόσωπό μου το μακιγιάζ και θα επιστρέψω να βάλουμε μαζί μάσκαρα. Επέστρεψα δρυμύτερη, δεν μπορείς να πεις κάτι άλλο εκτός από το δρυμύτερη σε αυτή την περίπτωση, γιατί όπως βλέπετε έχω ανανεωθεί πλήρως, και ήρθα να βάλουμε μαζί τις δύο αγαπημένες μου μάσκαρες full ερωτευμένη πραγματικά, το έχω πει και το έχω ξαναπεί. Εννοείται είναι από Maybelline, δεν θα μπορούσαν να είναι άλλες εκτός από τις Maybelline, γιατί νομίζω πως αυτή η εταιρεία, επειδή είναι η εταιρεία που εφήβρε τις μάσκαρες, δεν την πλησιάζει καμία άλλη εταιρεία. Καμία άλλη εταιρεία, πραγματικά. Έχει το μυστικό συστατικό, ρε παιδί μου, πώς να το πω αλλιώς. Θα βάλω την La Sensation Base. Πάντα όταν βάζουμε μάσκαρα, κοιτάμε προς τα κάτω. Για να ανεβούν οι βλεφαρίδες προς τα πάνω. Λοιπόν, είναι ένα μακιγιάζ, όπως σας έλεγα, το οποίο πάει σε μελαχρινές, ginger, σε μεγαλάζια μάτια, ξανθές, σε όλες, νομίζω, δηλαδή όποια και να το κάνει, επειδή είναι και γενικά, σε γενικές γραμμές, ένα εύκολο μακιγιάζ, δεν το λες και δύσκολο, νομίζω θα κάνει θράψη. Χρησιμοποιώ την Last Sensation, Last Multi Tickling Mascara. Είναι σαν ψεύτικες. Αυτό το αγόρι μου στο ταξίδι στο Λονδίνο με κοιτούσε. Μου λέει, καλά έβλεπες ψεύτικες βλεφαρίδες. Του λέω, όχι. Λέω, είναι η δαυματουργή μου μάσκαρα. Βασικά ο συνδυασμός σου αυτών των δύο μασκαρών είναι το top. Και μόνη της μου αρέσει, αλλά σαν το συνδυασμό δεν έχει. Τώρα πες μου, δεν φαίνεται αυτό σαν ψεύτικη βλεφαρίδα? Φαίνεται ρε φίλε, είναι τέλειο. Είναι τέλειο. Είναι ψεύτικη αλλά αληθινή. Κάνεις αυτό το υπέροχο, υπέρτατο πακετάκι και από πίσω σου λέει τι γεύση έχει το κάθε γλώσ. Λοιπόν, είναι αυτά τα 4 γλωσσάκια. Το ένα αυτοκτόνησε, μείναν 3.
Είναι αυτά τα τέσσερα γλωσσάκια. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Το φούξ δεν ξέρω αν θα το φορέσω κάποτε. Μπορεί να σας το φορέσω σε κάνα βίντεο. Αλλά ερωτεύτηκα με αυτό, με αυτό και με αυτό. Λοιπόν, το κάθε ένα μυρίζει διαφορετικά. Ξέρετε τι μου θυμίζουν αυτά τα κραγιονάκια? Δεν μπορώ, δεν είμαι καλά. Μου θυμίζουν τα παιδικά μου χρόνια που παίρναμε με μυρωδιές όλα τα κραγιόν μας. Λοιπόν, εγώ θα χρησιμοποιήσω τώρα το eggnog, που είναι αυτό εδώ που βλέπετε. Ωρε φίλε, γυαλίζει τέλεια. Και έχετε ένα γκλάμ, ένα κάτι, ένα βραδινό να το πω. Θα το πω nude glam makeup. Αυτό, έτσι θα το ονομάσω, τελείωσε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Εάν σας άρεσε, πατήστε like από κάτω. Εάν σας αρέσει να με παρακολουθείτε, κάντε subscribe στο κανάλι μου. Και αν θέλετε, μπορείτε να με βρείτε και στο Instagram. Φιλάκια πολλά!